φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023. Οι μέρες περνάνε πολύ περίεργα αυτή την περίοδο επειδή γράφω ε, γι' αυτό έπρεπε να κοιτάξω στο κηρυτό μου να δω την ακριβή ημερομηνία. Είναι Κυριακή σήμερα, 19 Μαρτίου 2023. Λοιπόν, το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους. Και αυτούς που είναι single, αλλά και αυτούς που βρίσκονται μέσα σε σχέση. Είδατε ότι τις τελευταίες μέρες έχω ξεκινήσει το podcast, οπότε το έκανα έτσι... Μία επαναφορά στα podcast που παρακολουθούσα και είδα ότι μου είχε ξεφύγει το podcast της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Speaking of Psychology είναι ο τίτλος του podcast, είναι στα αγγλικά, το βρήκα στο Apple Podcast και έχει από το βράδυ που ακούω συνέχεια επεισόδια. Ε, σήμερα κάναμε και φασίνα, Ελακή, καθαρίσαμε το σπίτι και υπάρχει ένα συγκεκριμένο επεισόδιο το οποίο άκουσα τρεις φορές. Και ο λόγο που το άκουσα τρει φορέ ήταν γιατί ήθελα να το καταλάβω καλά και να μπορέσω να σα το μεταφέρω σε ένα βίντεο. Είναι το επεισόδιο με τίτλο Living a Happy Single Life with Geoff McDonald PhD. Αυτό το επεισόδιο είχε ανέβει στι 16 Νοεμβρίου 2022. Ξαναλέω, είναι στο podcast της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας με τίτλο Speaking of Psychology. Όσοι μιλάτε αγγλικά μπορεί να θέλετε να, να ψάξετε αυτά τα podcast και να τα ακούσετε. Και έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε αυτό το podcast, το οποίο διαρκεί... Πόσο διαρκεί? Να σας πω πόσο διαρκεί. Το οποίο διαρκεί αρκετή ώρα. Α, 30 λεπτά περίπου. Στο οποίο α, παίρνει συνέντευξη η κοπέλα που παρουσιάζει το podcast, από τον, η οποία είναι η Kim Mills από τον Τζοφ Μακδόναλτ, ο οποίος λέει είναι ένας ερευνητής από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά. Ο οποίο λέει και αυτό και η ομάδα του, όταν λέει ομάδα του εννοεί τους του διδακτορικού του φοιτητέ, του μεταδιδακτορικού του φοιτητέ κλπ., ερευνούσαν μέχρι πρόσφατα τι σχέσει, του γάμου και τι ερωτικέ σχέσει. Όμω λέει, ευτυχώ δηλαδή λέω εγώ, αποφάσισαν ότι πρέπει να μελετήσουν και του ανθρώπου που είναι σύγκολοι. Να του μελετήσουν από μια ψυχολογική πλευρά και να δουν ποια χαρακτηριστικά και στοιχεία των ανθρώπων που είναι single συνεισφέρουν στο να είναι αυτοί οι άνθρωποι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους, να έχω ψηλό επίπεδο ευχαρίστηση από τη ζωή τους. Αυτό είναι ο όρος της ψυχολογία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό που στην καθημερινή λένε, λέμε εμείς, να είμαι ευτυχισμένος, να είμαι χαρούμενος, να είμαι καλά, να είμαι ευτυχισμένος. Λέει περισσότεροι Αμερικανοί από ποτέ, είναι σύγκολοι στις μέρες μας και περίπου οι μισοί Αμερικανοί ενήλικες ε, δεν είναι παντρεμένοι και περίπου 3 στους δέκα δεν βρίσκονται σε μια ερωτική σχέση. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αμερική που είναι 3 στους δέκα οι single. Νομίζω στην Κύπρο και στην Ελλάδα ίσως είμαστε στο 50-50, στο 50-50. Τέλος πάντων, αυτός και η ομάδα του έκαναν α, κάποιες μελέτες, βρίσκονται σε αρχικά στάδια και έχουν βρει κάποια αποτελέσματα, τα οποία θεώρησα ότι είναι χρήσιμο να τα μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Καταρχάς, βρήκαν ότι από τα 40 χρόνια και μετά, γύρω στη μέση ηλικία, αυξάνεται το πίπεδο ευχαρίστησης από τη ζωή όλων των ανθρώπων. Και αυτών που βρίσκονται μέσα σε σχέσεις και αυτών που είναι σύγκολοι. Δεν ξέρει, λέει ο ερευνητή, για ποιο λόγο οι άνθρωποι από τη μέση ηλικία και μετά, από γύρω, τα, γύρω στα 40 χρόνια και μετά, ξεκινούν να, έχουν μεγα, να, να μιλάνε για μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή του. Υποθέτει ότι ο λόγο είναι ότι γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό του, αποκτούν καλύτερη σχέση με τον εαυτό του, οριμάζουν ψυχοσυναισθηματικά, θα έλεγα εγώ. Και ειρηνεύουν, κάνουν ειρήνη με τις συνθήκες τους και τις καταστάσεις τους. Θέλω να πω σε όσους παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και είστε εδώ στο κανάλι που είστε αρκετοί, που είστε κάτω από 40 ετών και διαβάζω συνεχώς τα mail σας, στο οποίο μου εκφράζετε την αγωνία σας, μου εκφράζετε τη στενοχώρια σας, μου εκφράζετε πόσο δύσκολο συνέστημα είναι για εσάς η μοναξιά, πόσο πολύ απογοητεύεστε που οι σχέσεις σας μπορεί να μην είναι υγιείς σχέσεις, να είναι τοξικές σχέσεις, να είναι κοκοπητικές σχέσεις κλπ. Ή πόσο πολύ απογοητεύεστε από φίλους, από συντρόφου και που νιώθετε ότι η ζωή σας δεν είναι όπως τη φανταστήκατε και ότι η ζωή σας δεν είναι τόσο ωραία όσο νομίζατε πως θα είναι στα 30, στα 35, στα 38, θέλω να σας πω και από προσωπική πείρα, αλλά και από επαγγελματική πείρα ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και φαίνεται ότι γύρω στα 40 γίνονται και κάποιες βιολογικές αλλαγές σε επίπεδα ορμονών, οι οποίες βοηθάνε στο να είμαστε πιο ρυθμισμένοι συναισθηματικά. Σε αυτό φυσικά παίζει ρόλο και η προσωπική μας προσπάθεια, αν κάνουμε δηλαδή δουλειά με τον εαυτό μας. Ο Ντόναλτσον, ο Τζοφ Μακδόναλτ, δεν είμαι καλή με τα ονόματα, λέει ότι ε, έχει μελετήσει το κομμάτι του δεσμού, του τύπου δεσμού, του τύπου, το, 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 με βάση το attachment theory, με βάση τη θεωρία του δεσμού του Μπόλμπη και τον, η οποία έχει, έχει ε, ε, εξελιχθεί από τους ακολούθους του Μπόλμπη, ε, λέει υπάρχουν, υπάρχει ο ασφαλής δεσμός που είναι ε, Μία μητέρα ή ένας γονιός ή ένας τροφός ή ένας ενήλικας ο οποίος μεγαλώνει ένα παιδί δίνοντας του συναισθηματική ασφάλεια και αυτό μαθαίνει το παιδί στην ενήλικη του ζωή να νιώθει συναισθηματικά ασφαλές και να συνδέεται με συναισθηματικά ασφαλή τρόπο με τους άλλους. Υπάρχει λέει ο αγχώδης δεσμός ο οποίος α, γίνεται με βάση τη θεωρία του Μπόλπη από αγχώδης μητέρες, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά μεγαλώνοντας που είχαν μια χώδη σύνδεση με τη μητέρα τους, να είναι αυτό που λέμε ε, άνθρωποι που έχουν μεγάλη ανάγκη από την επιβεβαίωση, άνθρωποι που θέλουν να προσκοληθούν πάνω στους άλλους, συνεξαρτόμενοι ίσως, και άνθρωποι οι οποίοι ε, είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά «needy», έχουν μεγάλη ανάγκη να νιώθουν συνεχώς επιβεβαίωση και συνεχώς ότι έχουν κάποιον κοντά τους. Και μια, μια, μια άλλη μορφή δεσμού η οποία είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική είναι ο αποφευκτικός τύπος δεσμού και αυτός με βάση τη θεωρία του Μπόλπη δημιουργείται όταν η μητέρα αποφεύγει το παιδί, όταν η μητέρα έχει κατάθλιψη, όταν η μητέρα είναι συναισθηματικά παραμελητική προς το παιδί, ο τροφός ή οποιοδήποτε και καταλήγει σε ένα ενήλικα που έχει αποφευκτικό τύπο δεσμού αναφέρθηκε σε αυτή τη συνέντευξη ο Dr. McDonald στους τα δύο είδη δεσμού που μελετά, τον αχώδη δεσμό και τον αποφευκτικό δεσμό, ξαναλέω με βάση τη θεωρία του Μπόλπη, που ονομάζεται στα αγγλικά attachment theory και στα ελληνικά μεταφράζεται θεωρία της προσκόλλησης. Και είπε κάτι ο Dr. McDonald που μου άρεσε πάρα πολύ και με ευχαρίστησε. Λέει ότι υπάρχουν καινούργιες μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι μπορεί τα πράγματα να μην είναι τόσο ε, συνδεδεμένα με τον τρόπο που μεγαλώσαμε όσο πίστευε ο Μπόλμπι. Δηλαδή να μην εξαρτάται 100% από τη σχέση μας με τη μάνα μας, από τη σχέση μας με τον πατέρα μας ή με την ταντά μας, το πώς δημιουργούμε ένα στυλ δεσμού Ω ενήλικε, λέει, παίζουν ρόλο και περιστατικά που γίνονται στην εφηβεία, περιστατικά που γίνονται στην ενήλικη ζωή και ο τρόπο με τον οποίο τα διαχειριζόμαστε. Αυτό είναι εξαιρετικά α, ελπιδοφόρο μήνυμα και εξαιρετικά ελπιδοφόρο αποτέλεσμα από την έρευνα, το οποίο έρχεται και μα λέει ότι μπορεί ναι, οι γονεί σου, οι άνθρωποι που σε μεγάλωσαν να μην σου έδωσαν αυτό που ακριβώς δικαιούσουν και δικαιούται κάθε παιδί που είναι η συναισθηματική ασφάλεια, η αγάπη με όρια αλλά ανεφόρων, η σταθερότητα, μπορεί να έχεις μεγαλώσει με έναν κακοποιητικό τρόπο ή με έναν συναισθηματικά παραμελητικό τρόπο, μπορείς όμως μεγαλώνοντας να διορθώσεις αυτό το πρόβλημα. Και επίσης έρχεται αυτό το έβριμα να μας πει ότι μπορεί κάποιος να έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην οποία να καλύπτονταν οι συναισθηματικέ του ανάγκε, να υπήρχε ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με του ανθρώπου που τον μεγάλωναν, που τη μεγάλωναν, αλλά στην ενήλικη ζωή ή στην εφηβεία στην πρώτη νιότητα να έχει τραυματιστεί από μια ερωτική απογοήτευση, από μια κακοποιητική σχέση και ω αποτέλεσμα εκείνου του τραυματισμού, ω αποτέλεσμα εκείνη τη απογοήτευση και εκείνη τη κακοποίηση να έχει εξελιχθεί είτε να φοβάται τις σχέσεις... να έχει ένα αποφευκτικό στυλ δεσμού... να αποφεύγει να έρχεται κοντά στους ανθρώπους... είτε να έχει ένα χώδε στυλ δεσμού... που να έχει τεράστιο άγχος όταν είναι μόνος... να μην αντέχει να είναι μόνος ή μόνη, και όταν μπει σε μία σχέση να προσκολλάται να σαν, σαν τη βδέλα... πάνω στον άνθρωπο με τον οποίο συνδέεται... επειδή ακριβώς νιώθει ανασφάλεια. Και ο αγχώδης τύπος δεσμού και ο αποφευκτικός τύπος δεσμού είναι δύο τύποι σχετίζεσθε οι οποίοι δεν μας δίνουν ευχαρίστηση ούτε όταν ζούμε μόνοι μας και έχουμε αποφευκτικό στυλ δεσμού ή αγχώδες στυλ δεσμού ούτε όταν ζούμε μαζί με άλλους. Γιατί λέει αυτοί που έχουν αγχώδες στυλ δεσμού όταν είναι μόνοι του, δεν νιώθουν καλά, γιατί λένε: Εγώ δεν μπορώ να υπάρξω μόνο μου. Εγώ πρέπει να είμαι μαζί με έναν άλλο άνθρωπο. Πρέπει να συνεξαρτηθώ, ε. Εγώ πρέπει να πω να είμαι μαζί με κάποιον άλλο. Δεν... Πρέπει να έχει κάποιον να με αγαπάει, κάποιον να με αγαπάει. Πρέπει κάποιο να μου κάνει παρέα. Δεν μπορώ να είμαι μόνο μου. Και όταν αυτό ο άνθρωπο μπει σε σχέση, αρχίζει και αχώνεται Μα με αγαπάει, μα με θέλει, μα μήπω θα με αφήσει. Μα τι σημαίνει αυτό που είπε, μα γιατί άργησε πέντε λεπτά να απαντήσει το μήνυμα και ούτω καθεξή. Οπότε ένα άνθρωπο με αγχώδε τίλδε μου ταλαιπωρείται, ταλαιπωρεί, είτε είναι μόνος του, είτε είναι μέσα σε σχέση. Επίσης, λέει, αυτοί που έχουν αποφευκτικό στυλ δεσμού, αυτοί οι οποίοι αποφεύγουν να συνδέονται με άλλους ανθρώπους, αυτοί οι οποίοι λένε «εγώ δεν θέλω να κάνω σχέση», «εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα συναισθήματα», «εγώ θέλω να κάνω μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις», «δεν θέλω σχέση», οι άνθρωποι που αποφεύγουν να έρθουν κοντά με τους άλλους ανθρώπους, μπορεί, λέει, να λένε ότι δεν έχουν κανένα παράπονο που είναι single και ότι δεν νιώθουν μοναξιά που είναι μόνοι τους, όμως, λέει, στα ερωτηματολόγια που τους έδωσαν και στις συνεντεύξεις που τους έκαναν, απο... α... φανερώθηκε ότι είχαν, είναι an over all, ότι είχαν γενικά μια χαμηλότερη ικανοποίηση ζωής από τους υπόλοιπους. Άρα, είτε έχουμε αγχώδες τίλδες Θέλουμε αμέτη μου χαμέτη να πάμε να συναξαρτηθούμε πάνω σε κάποιο, δεν μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας και όταν είμαστε μέσα σε μια σχέση τρελαινόμαστε από τις ανασφάλειες. Είτε έχουμε αποφευκτικό στυλ δεσμού, αποφεύγουμε να συνδεθούμε με άλλου ανθρώπους, ε, το παίζουμε παντοδύναμη και δεν έχουμε ανάγκη τους άλλους και στις δύο περιπτώσεις... Δεν έχουμε ψηλό επίπεδο ικανοποίηση από τη ζωή μας, δεν είμαστε ευτυχισμένοι, ας το πούμε, στην δημοτική. Είτε είμαστε μόνοι μας, είτε είμαστε μέσα σε σχέσεις. Και αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε σχέσεις ή τους ανθρώπους που είναι single, είτε θέλουν αυτοί που είναι μέσα σε σχέσεις να συνεχίσουν να είναι μέσα σε σχέσεις, είτε θέλουν να χωρίσουν, είτε θέλουν αυτοί που είναι single να συνεχίσουν να είναι single, είτε θέλουν να μπουν μέσα σε μια σχέση. Αυτό που θα μας βοηθήσει όλους μας να αποκτήσουμε μεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή μας, να είμαστε πιο ευτυχισμένοι στη δημοτική είναι να δημιουργήσουμε, εάν δεν έχουμε, ένα ασφαλές στυλ δεσμού. Και είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένη, γι' αυτό άκουσα τρεις φορές το podcast, είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένη γιατί ξαναλέω το γεγονός ότι έχει φανεί μέσα από πρόσφατες έρευνες ότι το στυλ δεσμού δεν δημιουργείται απαραίτητο στη βρεφική ηλικία και παραμένει το ίδιο σε όλη το διάστημα της ζωής του ανθρώπου, αυτό μας δίνει τεράστια ελπίδα για το πώς μπορούμε ο καθένας από μας ξεχωριστά στην ψυχοθεραπεία του, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης του και μέσω του προσωπικού αγώνα να εξηγιάνουμε το στυλ του δεσμού μας να αποκτήσουμε ένα ασφαλές στυλ δεσμού. Ασφαλές στυλ δεσμού σημαίνει ε, στυλ ασφαλούς δεσμού σημαίνει ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου, αγαπάω τον εαυτό μου, εχτιμάω τον εαυτό μου, δεν φοβάμαι να μείνω μόνος μου, ξέρω ότι είμαι αξιαγάπητος, αναγνωρίζω ότι είμαι ένας ελκυστικός άνθρωπος προς τους άλλους ανθρώπους. Πιστεύω βαθύτατα ότι μου αξίζει να αγαπηθώ και μου αξίζει να αγαπήσω και νιώθω ότι είμαι καλά μέσα στο πετσί μου. Μεταφορικά και κυριολεκτικά είμαι σίγουρος ότι ακόμη και αν τώρα, α πούμε, σήμερα, 19 Μαρτίου 2023, δεν πάνε τα πράγματα όπως τα είχα προγραμματίσει, δεν είμαι σε σχέση, δεν έχω παιδιά ή δεν έχω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε όνειρο έχει ο καθένας, είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι μια φάση που συμβαίνει στη ζωή μου και μπορεί κάλλιστα να αλλάξει. Ένας άνθρωπος με ασφαλές στήλ δεσμού νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο να είναι ο εαυτός του και όταν συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους δεν παθαίνει πανικό αν ο άλλος καθυστερήσει λίγο να απαντήσει ένα μήνυμα ή αν του πει ξέρεις σήμερα δεν, μπορούμε να βρεθ... δεν μπορώ να βρεθούμε επειδή έχω τη συγκεκριμένη δουλειά να κάνω και θα βρεθούμε αύριο ούτε νιώθει την τρελή ανασφάλεια ότι μα δεν είμαι αρκετά όμορφο, μα δεν είμαι αρκετά όμορφη, μα δεν είμαι αρκετά ωραίο, μα δεν είμαι αρκετά ωραία, μα δεν έχω καλό σεξαπίλ, μα δεν θα με θέλουν. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν εμένα να με ρωτευτούν, είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπο που να με θέλει, είναι δυνατόν αυτό ο άνθρωπο που, που. βλέπω και μου αρέσει και επιθυμώ να συνδεθώ μαζί μου, να με βλέπει κι αυτός και να του αρέσω και να της αρέσω και να θέλει και αυτός και αυτή να συνδεθεί μαζί μου. Όλες αυτές οι ανασφάλειες που έχει ο Αγχώδης, τύπος δεσμού δεν υπάρχουν στον ασφαλή τύπο δεσμού υπάρχει μια γνώση ότι είμαι ένας αξιόλογος άνθρωπος έχω μεν τα ελαττώματά μου έχω και τα προτερήματά μου και αγωνίζομαι καθημερινά να γίνομαι καλύτερος και καλύτερα και μου αξίζει και η αγάπη μου αξίζει και η φιλία μου αξίζουν καλά πράγματα στη ζωή μου αυτό τον ασφαλή τύπο δεσμού τον έχουν σίγουρα όσοι έχουν μεγαλώσει ιδανικά. Οι περισσότεροι από εμά δεν έχουμε μεγαλώσει ιδανικά ή κάποιοι που έχουμε μεγαλώσει με κα... Κάποιοι που έχουν ίσως μεγαλώσει με αρκετά καλό τρόπο στην πορεία βρέθηκαν απογοητεύσεις, δυσκολίες και τραύματα στη ζωή τους να τους χαλάσουν αυτή την καλή εικόνα και την καλή διάθεση και την καλή οπτική που είχαν για τον εαυτό τους, για τις σχέσεις και για το συσχετίζεστε, όμως υπάρχει ελπίδα εάν αφοσιωθούμε, εάν εστιάσουμε στο να εξηγειάνουμε τη σχέση με τον εαυτό μας και να κάνουμε τη σχέση με τον εαυτό μας μια σχέση ασφαλή συναισθηματικά. Αυτό θα μας βοηθήσει και να είμαστε καλά single αλλά και αν θα μπούμε σε μια σχέση ή όταν θα μπούμε σε μια σχέση, αν το επιλέξουμε, να είμαστε καλά και μέσα στη σχέση. Άρα, η μελέτη της ψυχολογίας των σύγκολων ανθρώπων, η οποία επιτέλους ξεκίνησε γιατί μέχρι τώρα η ψυχολογία εστιαζόταν περισσότερο στη μελέτη των σχέσεων και στη μελέτη των ζευγαριών. Επιτέλους, έχει αρχίσει να μελετά τη ψυχολογία των σύγκολων. Η μελέτη της ψυχολογίας των σύγκολων έχει αποδείξει, έχει βγάλει τα πρώτα ευρήματα και λέει ότι ένας άνθρωπος για να έχει υψηλό ποσοστό ικανοποίησης από τη συνθήκη του, Είτε αυτή η συνθήκη είναι να είναι single, είτε αυτή η συνθήκη είναι να είναι μέσα σε σχέση σε ένα γάμο, πρέπει να έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του, πρέπει να έχει ένα ασφαλές τύπο συναισθηματικού δεσμού. Ο ασφαλής τύπος συναισθηματικού δεσμού επηρεάζεται και από την παιδική μας ηλικία και τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει. Μπορούν όμως να επιδράσουν πάνω στον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους και περιστατικά στην εφηβεία μας, στην πρώτη μας νεότητα, στην ενήλικη ζωή μας. Άρα, γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους μας να επιδοθούμε σε ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα προκειμένου να εξηγειάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, προκειμένου να αγαπήσουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας, προκειμένου να εμπιστευτούμε εμείς ήδη τον εαυτό μας. Ασφαλίστε τύπο δεσμού σημαίνει να εμπιστεύω με τον εαυτό μου και να μπορώ να κάνω το άλμα τη πίστη, το leap of faith με το οποίο είχαμε μιλήσει. Με, με, για το οποίο είχαμε μιλήσει παλιότερα με τη Μαρία την τη συνάδελφο εδώ στο κανάλι, είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο για το leap of faith, το άλμα πίστη. Το να μπορεί να εμπιστευτεί του άλλου ανθρώπου. Για να μπορεί να εμπιστευτεί του άλλου ανθρώπου και να κάνει άλματα πίστη, πρέπει να εμπιστεύεσαι πρώτα τον εαυτό σου. Άρα είτε είμαστε σε σχέση και δεν έχουμε ψηλά ποσοστά ικανοποίηση, είτε είμαστε single και δεν έχουμε ψηλά ποσοστά ικανοποίηση από τη ζωή μας, ο τρόπος για να μπορέσουμε να εξηγειάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ψηλότερα ποσοστά ικανοποίηση από τη ζωή μας, να είμαστε πιο ευτυχισμένοι δηλαδή, είναι να εξηγειάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Ξαναλέω, θα το λέω μέχρι να το πιστέψουμε και μέχρι να το εφαρμόσουμε όλοι, ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Αύριο, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, θα σας μιλήσω για ένα άλλο θέμα που παρακολούθησα ένα αντίστοιχο podcast από το podcast της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, το οποίο έχει τίτλο Speaking of Psychology σας το ξαναδείχνω Speaking of Psychology για τη φιλία και για το πώς οι ενήλικες μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες φιλίες ή να α, καλυτερεύσουμε τις φιλίες που ήδη έχουμε γιατί μου μιλάτε συχνά για το θέμα της φιλίας και όντως αυτό που έχει βρεθεί και από την έρευνα του Τζοφ Μακτόναλτ, του καθηγητή του Πανεπιστήμιου του Τορόντο, που σας είπα ότι παρακολουθήσα το podcast του, έχει βρεθεί λέει ότι οι σύγκολοι οι οποίοι έχουν στενές διαπροσωπικές σχέσεις, έχουν καλούς φίλους, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης από τη ζωή τους. Δηλαδή και η σχέση με τον εαυτό μα, αλλά και οι καλέ σχέσει με φίλου, που οι φίλοι ξαναλέω είναι στο χέρι μα πάντα και θα μιλήσουμε αύριο περισσότερα γι' αυτό, μπορούν να μα βοηθήσουν να έχουμε. Μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε ψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης ζωής. Το εύχομαι για όλους μας. Σας χαιρετώ. Γεια.